Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν πάρα πολλά σήμερα, είδαμε πάρα πολλά. Για μένα εξακολουθεί να είναι ένα βασικό ερώτημα το κατά πόσο ένας οργανισμός και ένα μπραντ στις μέρες μας με τη πολυπλοκότητα ή αν θέλετε τη μεγάλη διάχυση και δίσδυση που έχουν τα social media μπορεί να αυξήσει την απήχησή του μέσα από μια καλά δομημένη digital campaign ώστε να απαντήσει σε αυτό που δεν μπορούν πια τα παραδοσιακά μέσα να του προσφέρουν. Το να έχει λοιπόν καλύτερο brand awareness, πολύ περισσότερο engagement του κοινού απέναντι στο brand. Ποια είναι η δική σας άποψη, πώς βλέπετε τα εργαλεία, η τεχνολογία και ο τρόπος που το κοινό εισπράττει μια digital campaign σήμερα μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζουν τα παραδοσιακά μέσα, που πια δεν μπορούν να φτάσουν στον απλό χρήστη. Παντελή, θες να ξεκινήσεις. Ναι. Λοιπόν, θα πω με τα χίλια, ναι. Δηλαδή, η απάντηση είναι πιο απλή και πιο λιτή από όλα. 100% μπορείς να το κάνεις με το digital και θα πω και με ποιον τρόπο. Βέβαια, αυτό που δεν μπορούμε να παραλείψουμε, γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι τα offline μέσα, δηλαδή αν θέλεις να κάνεις, καταρχήν ας πούμε τι απήχηση, τι είναι η απήχηση, έτσι. Λοιπόν, αν η απήχηση π.χ. είναι awareness, απαιτεί μια σειρά από άλλα πράγματα. Αν η απήχηση έχει να κάνει καθαρά με, δεν ξέρω αν το θεωρούμε, με τις πωλήσεις, γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε λίγο τις πωλήσεις με όλες τις υπόλοιπες έννοιες, χρειάζεται μια σειρά από άλλα πράγματα. Πάντως, αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι τα offline μέσα και ειδικά η τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι πράγματι η φθηνότερη τηλεόραση σε όλη την Ευρώπη, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, είναι αυτή που μπορεί να καταφέρει να κάνει awareness, να δημιουργήσει δηλαδή πολύ ψηλό reach, να μας πάει ένα brand πάρα πολύ ψηλά, σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα βγαίνεις και τα σπάς, έτσι. Πληρώνεις όμως. Στο digital, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ότι χρειάζεσαι λίγο παραπάνω χρόνο. Χρειάζεσαι παραπάνω χρόνο, όχι απαραίτητα παραπάνω χρήματα, αλλά όχι πολύ λιγότερα. Χρειάζεσαι μια σημαντική επένδυση προκειμένου να το καταφέρεις, αλλά απευθύνεσαι με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στο κοινό. Δεν απευθύνεσαι κάνοντας μια καμπάνια και δημιουργώντας απλά μια εικόνα για το brand σου. Έχεις και ένα βήμα περαιτέρω. Μιλάς λίγο για engagement, αποσπάς λίγο την προσοχή περισσότερο. Είναι πιο οι χρήστες στο ίντερνετ, οι ίδιοι άνθρωποι, πιο θετικά προσκύμενοι στο digital από ό,τι είναι στην τηλεόραση. Έχεις τη δυνατότητα στο digital να δώσεις έναν άλλον χαρακτήρα στο brand σου. Συνήθως τα brands γίνονται λιγάκι πιο φιλικά, γίνονται λίγο πιο ελεύθερα, δίνουν έτσι μια άλλη εικόνα, η οποία εικόνα είναι πιο θελκτική από το κοινό. Άρα λοιπόν έχεις πιο... Ακριβώς. Άρα έχεις λοιπόν πιο ποιοτικά στοιχεία. Άρα λοιπόν μπορεί να μην μπορούμε να τα βάλουμε με την τηλεόραση σε ποσοτικά στοιχεία, αλλά 100% το digital ξεπερνάει σε ποιοτικά. Νίκη, εσύ που τρέχεις και πολλά campaigns με πελάτες σου, έχεις εμπειρία. Χαμός. Χαμός, λοιπόν, για πες μας. Για μένα η επικοινωνία είναι μία και πρέπει να είναι μία, γιατί πλέον το digital δεν μπορούμε να το χωρίζουμε. Ουσιαστικά τα πάντα είναι digital. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο βέβαια ο Παντελής αυτά που είπε. Απλά ξέρουμε ότι στο digital είναι και πιο μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μετριέται και ξέρουμε ακριβώς ποιος έκανε και τι έκανε. Και αν έχουμε conversions, αν έχουμε leads, γενικότερα γνωρίζουμε τι έκανε ο καταναλωτής. Από άποψη βέβαια μιας καμπάνιας πρέπει και τα brands να καταλάβουν ότι πλέον πρέπει να μιλάνε στους καταναλωτές από όλα τα μέσα που έχουν διαθέσιμα και να υπάρχει και μια συνέχεια στην επικοινωνία τους και γενικότερα να καταλάβουν ότι είναι καλές οι ad hoc digital campaigns, αλλά πρέπει να εντάξουν και να είναι πιο διαθέσιμες να εντάξουν στην above επικοινωνία τους digital στοιχεία. Εξάλλου, πλέον η τεχνολογία μας επιτρέπει να συνδέσουμε τις δύο πλατφόρμες. Και φυσικά εγώ, εντάξει, επειδή είμαι digital παιδί, πιστεύω πάρα πολύ στο digital και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πλέον εκπαίδευση των πελατών μας για να αντιλαμβάνονται και αυτά που παίρνουν σαν αποτελέσματα. Στην Εθέλ. Είναι Εθέλ. Εθέλ, ωραία. Okay. Είναι κλασικό λάθος, οπότε. Okay. Εδώ να συμφωνήσω με την Νίκη στο εξής, ότι πολλές φορές τα social media δεν τα καταλαβαίνουμε ως software. Δηλαδή, ότι δεν είναι απαραίτητα ένα γρήγορο περιβάλλον, αλλά είναι και ένα software το οποίο μπορούμε να επενδύσουμε πάνω του από πλευράς χρόνου.
Το LinkedIn είναι καθαρά ένα τέτοιο εργαλείο. Είναι σαν να αγοράζεις ένα software το οποίο πρέπει κάποιος να στο εγκαταστήσει. Θα πρέπει να στο παραμετροποιήσει ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες, γιατί δεν δουλεύει σε όλους τους πελάτες το ίδιο. Και ασφαλώς να σε εκπαιδεύσει πώς να το χρησιμοποιείς. Δεν είναι η χρήση για όλους τους χρήστες η ίδια. Και αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα συμβεί στο LinkedIn είναι ότι θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα με digital campaigns όπως έχουν και στα άλλα μέσα. Το LinkedIn σε αυτό του σαμποτάρει λίγο. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν οι διαφημίσεις και σε αυτό το κομμάτι έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, βέβαια με εντελώς διαφορετικά κόστη, που εκεί κι αν το σαμποτάρει, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, το networking κομμάτι, με υπερβολική αφιέρωση χρόνου. Αλλά αυτό που θα του φέρει ίσως είναι πολύ πιο ποιοτικό και πολύ περισσότερο από αυτό που του φέρνουν οι καμπάνιες. Δηλαδή, στις καμπάνιες μπορεί να του φέρνει πάρα πολύ υλικό και audience, το οποίο να μην ενδιαφέρεται εν τέλει. Mm-hmm. Ενώ αν τυχόν κάποιος πηγαίνει στοχευμένα και ίσως και πιο aggressively και με περισσότερο θάρρος στο να κάνει networking μόνος του και να χτίσει ένα δίκτυο, τελικά οι καταναλωτές του, να το πω έτσι, θα είναι πολύ περισσότεροι. Πλέον το LinkedIn έχει αλλάξει μορφή, δεν είναι B2B εργαλείο, είναι B2B, B2C, B2E. Business to customer και business to employee, κάτι το οποίο στην αρχή δεν το βλέπαμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα κάποιος αν αφιερώσει χρόνο. Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι να αφιερώνουμε χρόνο. Αντιληπτό. Μου επιτρέπεις να επιμείνω λίγο στο LinkedIn σαν πλατφόρμα. Mm-hmm. Την έχουμε στο μυαλό μας όλοι σαν μια recruiting πλατφόρμα. Πλέον όμως βλέπουμε ότι και με τα showcase pages που αναπτύσσονται συνεχώς, ότι αρχίζει να αποκτά την υπόσταση ενός ξεχωριστού social media εργαλείου, μια ξεχωριστή φωνή για μια επιχείρηση, στο να επικοινωνήσει στον κόσμο τα μηνύματά της. Αυτό βλέπεις να αναπτύσσεται περισσότερο στο μέλλον και συν το γεγονός ότι η Microsoft μπήκε στο παιχνίδι του LinkedIn. Αυτό κατά πόσο θα επηρεάσει την πλατφόρμα την ίδια? Καταρχάς, από δική μου εμπειρία, να πω το εξής, ότι εγώ ήμουν στο κομμάτι του recruitment για 10 χρόνια. Όταν λοιπόν θέλησα να ασχοληθώ με το LinkedIn και να αρχίσω τις εκπαιδεύσεις, ήταν επιτέλους για να λύσω τα χέρια των recruiters και να τους δώσω ένα εργαλείο που θα τους φέρει πάρα πολύ καλά ποιοτικά αποτελέσματα και σε πάρα πολύ μικρούς χρόνους. Και αυτό χωρίς απαραίτητα να έχουμε premium accounts στα χέρια μας, και με basic account γίνεται. Και συνέβη το εξής. Δεν είχα πελάτες από το recruitment. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα κανονικά το 12, οι πελάτες μου ήταν από sales και από marketing. Και αυτό συνέχισε μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015, όπου απέκτησα τον πρώτο μου πελάτη που ήταν μια πολυεθνική, 18 recruiters. Και λέω, okay, καλώς ήρθατε. Ενώ λοιπόν οι περισσότεροι το έχουν εξακουστό το εργαλείο, είναι ακουστός αυτός ότι είναι ένα εργαλείο για να βρίσκεις δουλειά, για να βρίσκεις υποψηφίους, η Ελλάδα έχει καταλάβει το τι μπορεί να του προσφέρει το LinkedIn. Και σας πληροφορώ ότι οι περισσότερες εταιρείες μας πλησιάζανε προκειμένου να δουν πώς μπορούν να κάνουν effective networking, πώς μπορούν να κάνουν generation of leads και ούτω καθεξής. Και τώρα, το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά, άρχισα να έχω ανθρώπους στο κομμάτι του recruitment και να καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα και να έχουν content προκειμένου να τραβήξουν ψηφίους. Οπότε αυτό δεν είναι αλλαγή. Έχει αρχίσει και το ξέρει η Ελλάδα ότι μπορεί να το κάνει. Τα εμπορικά τμήματα full και τα marketing τμήματα μπορούν να κάνουν αρκετή δουλειά πάνω στο LinkedIn. Και το περίεργο είναι ότι μέσα σε μια εκπαίδευση, και αυτό ήταν κάτι που δεν το καταλαβαίνουν στην αρχή, μπορείς να έχεις και τους τρεις μαζί, και το sales και το marketing και το recruitment. Γιατί τα εργαλεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Αν υποθέσουμε ότι είναι 30, είναι 30 και για τους τρεις. Απλά ο καθένας έχει διαφορετικό audience και διαφορετικούς στόχους. Γι' αυτό τι λειτουργούν διαφορετικά στα χέρια του. Οπότε τα πράγματα δεν αλλάζουν. Η Ελλάδα το ξέρει, έχει αρχίσει και το κάνει. Τώρα, όσον αφορά για τη Microsoft που μπήκε στο παιχνίδι, έχουν υποθεί πολλά, ομολογουμένως. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί κτλ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξαγορά, είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση. Σίγουρα δεν έγινε τυχαία. Υπάρχουν στρατηγικές σκέψεις, οράματα και κινήσεις που επρόκειτο να γίνουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κρίνει κάτι από τώρα. Δηλαδή, πρέπει να καταλαγιάσει η σκόνη, να δούμε λίγο ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές σκέψεις, mm-hmm. και όπως κάθε startup, τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι εγώ, άσχετα με το όραμα που είχε στην αρχή, το πώς θα καταλήξει στο τέλος και το τι θα κάνει, πώς θα εξασκήσει τις δυνάμεις του, μέχρι πού θα φτάσει, δεν το ξέρει από την αρχή, άσχετα από το όραμα που έχει. Οπότε θέλουμε να το δούμε λιγάκι, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, μεταλλάξεις θα υπάρξουν. Οπότε προς το παρόν υπομονή. Okay. Κωνσταντίνε. Τη δική σου αρχική τοποθέτηση. Έχει δύο μικρόφωνα γι' αυτό. Η δική μου.
δική σου αρχική τοποθέτηση. Με έχουν καλύψει όλοι οι συνομιλητές. Απλά αυτό που θέλω να κάνω μια μικρή υποσημείωση είναι σίγουρα ότι κάθε brand, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία να αξιολογεί σοβαρά τι είναι αυτό που της ταιριάζει και το πώς πρέπει να κινηθεί. Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε παντού. Πολύ σωστά. Τζέρεμι, εσύ σήμερα βραβεύτηκες, έτσι, είσαι από τους, ας το πούμε, ανθρώπους που η αγορά τους έχει πιστοποιήσει πια σαν digital influencer. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις ποια είναι η δική σου εμπειρία με τα brands. Πρόσφατα με τη Win έτρεξε σε μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Και τελικά, αν πιστεύεις και εσύ ο ίδιος ότι το digital storytelling είναι αυτό το στοιχείο που μπορεί να πάει μπροστά την επικοινωνία των brands με το κοινό τους, μέσα από τη χρήση vloggers ή ανθρώπων που είναι instagrammers, άλλοι είναι πολύ εξειδικευμένοι σε διαφορετικές πλατφόρμες. Εσύ έχεις στο YouTube μια εξειδίκευση. Οπότε θέλω την οπτική σου γύρω από το. Και την εμπειρία σου, πώς το έζησες με το πράγμα. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, να σου πω τη δική μου οπτική. Το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα όλο αυτό με το YouTube. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Οπότε, μέχρι να προσαρμοστούν και όλες οι εταιρείες στα δεδομένα του ίντερνετ, θέλει αρκετό χρόνο. Φαντάζομαι έχουν συνηθίσει κυρίως το πιο παραδοσιακό κομμάτι, το οποίο είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα οποία είναι πιο παθητικά μέσα. Το ίντερνετ, όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο ίντερνετ, είναι όλη την ώρα σε γρήγορση, δηλαδή επιλέγει το τι θα δει. Αυτό είναι πολύ βασικό, ότι δεν επιλέγει κάποιος άλλος το τι θα δει, π.χ. ένα πρόγραμμα που μπορεί να έχει κάποιο κανάλι της τηλεόρασης. Οπότε είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή σε αυτό που βλέπει. Όσον αφορά τους vloggers, τους youtubers και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο YouTube, το κοινό έχει επιλέξει να τους δει επειδή αισθάνεται άνετα μαζί τους, επειδή είναι κάτι πολύ άμεσο, βγάζει μια αμεσότητα, είναι κάτι σαν να έχεις ένα φίλο, ας πούμε. Και ένας YouTuber επενδύει και συναισθηματικά σε όλο αυτό, οι πιο επιτυχημένοι τουλάχιστον, φαντάζομαι έτσι λειτουργούν. Τώρα, κάποια εταιρεία η οποία θα προσεγγίσει έναν vlogger ή έναν YouTuber θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο αν ταιριάζει πρώτα στο δικό της το brand και στο να μην αλλάξει αυτό που ήδη υπάρχει στον χαρακτήρα και στην ταυτότητα του vlogger. Φαντάζομαι ότι έχουν συνηθίσει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν όπως για παράδειγμα το overbranding ή ας πούμε να αλλοιωθεί κάπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου που βλέπουμε στην οθόνη, στον υπολογιστή. Οπότε αυτό μπορεί να ξενήσει κάπως και το δικό του το κοινό. Και αυτό θα φανεί και μέσα από τα σχόλια, ίσως μέσα από τα likes και τα dislike, όχι και τόσο. Αλλά το κοινό το οποίο ήδη βρίσκεται εκεί, μπορεί πολλοί να μην αφήνουν σχόλια, αλλά κάποιος που ασχολείται μπορεί να καταλάβει και να αντιληφθεί εάν αυτή η διαφήμιση ήταν επιτυχημένη ή αν ήταν overbranding και αν, ας πούμε, ήταν κάτι παραπάνω αυτό που έπρεπε να δει ο άλλος στο ίντερνετ. Το ίντερνετ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι πραγματικά ένα μέσο στο οποίο πρέπει να είσαι λίγο πιο ειλικρινής και το κοινό, τέλος πάντων, που υπάρχει είναι πιο ευάλωτο στις διαφημίσεις. Δεν θέλει να βλέπει τόσο πολλές και γι' αυτό άλλωστε αρκετό κοινό το οποίο βρισκόταν στην τηλεόραση έχει μεταφερθεί στο ίντερνετ επειδή δεν θέλει να βλέπει διαφημίσεις. Αυτό. Πόσο λεπτό είναι το όριο για έναν δημιουργό σαν και σε ένα περιεχομένο του να διατηρήσει την αυθεντικότητά σου και να περάσεις όμως και το brand messaging? Εντάξει, τώρα αυτό είναι, εξαρτάται το project, τη δουλειά. Ξέρετε, κάθε project συγκεκριμένα, δηλαδή, το τι ακριβώς κινείς θα κάνεις. Το πιο σημαντικό είναι ο vlogger, ας πούμε, να είναι αυθεντικός, να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε και να πλαισιωθεί κάπως η χορηγία μέσα σε αυτό που κάνει. Αυτό, δηλαδή, για μένα είναι βασικό το brand να μην προσπαθήσει να λογοκρίνει τον καλλιτέχνη, ας πούμε. Άρα είναι σημαντικό να λέμε και όχι. Καμιά φορά. Είναι σημαντικό να λέμε και όχι, αυτό δεν το κάνω. Βέβαια. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Η Νίκη θέλει να παρέμβει και θέλουμε γενικότερα με την εμπειρία σου, επειδή τρέχεις πολλές καμπάνιες. Επειδή έχουμε συνεργαστεί με την εταιρεία που αντιπροσωπεύει τα παιδιά, ένα λάθος το κάνουμε εμείς τα agencies. Δηλαδή,
Μερικές φορές δεν βλέπουμε το χαρακτήρα και προσπαθούμε να πουσάρουμε πάνω στο κάθε creator κάποια guidelines που έχουμε από το brand, χωρίς να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και στο brand ότι, παιδιά, αυτό δεν παίζει γιατί δεν ταιριάζει το χαρακτήρα, ας πούμε, του Τζέρεμι. Αυτό το κάνουμε εμείς το λάθος, νομίζω, περισσότερο τα agencies, γιατί δεν εκπαιδεύουμε σωστά τους πελάτες για να καταλάβουν ότι όταν... όταν κάνουμε μια συνεργασία με ένα creator, δεν σημαίνει ότι αγοράζουμε το creator και αγοράζουμε το κανάλι και είναι διαφήμιση και πρέπει να βγει με ένα συγκεκριμένο concept διαφήμισης, αλλά ουσιαστικά πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χαρακτήρα για να βγει κάτι θετικό για το brand. Και γι' αυτό στην Αμερική είναι κοινή πρακτική οι creators να, όταν υπάρχει κάποια συνεργασία με ένα brand, να αναγνωρίζουν και να το λένε πολύ ρητά ότι εγώ συνεργάζομαι με αυτό το brand για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα κάπως τα brands το φοβούνται, το κρύβουν, μετά το κοινό από κάτω μπαίνει και λέει πουλήθηκες, ξεπουλήθηκες, αυτά τα βλέπουμε πολύ συχνά. Οπότε πρέπει να βρούμε τη χρυσή ισορροπία ώστε το concept που έχει σκεφτεί η διαφημιστική να ταιριάζει με τον creator, ο creator να θέλει να συνεργαστεί και να βγάλει το δικό του αποτέλεσμα και η διαφημιστική να εμπιστευτεί τον creator ότι ο creator θα το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το digital storytelling είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον οι καταναλωτές ταυτίζονται με stories και όχι με push διαφήμιση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε και τα παιδιά τα οποία κάνουν πολύ εξαιρετική δουλειά και στην Ελλάδα να κάνουν τη δουλειά τους ή βασικά να δημιουργήσουμε τον τρόπο που θέλουν. Ναι, Παντελή. Γιατί πράγματι το storytelling είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπα, συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπε η Νίκη και ο Τζέρεμι και απλά να το θέσω λίγο σε μία άλλη βάση, η οποία είναι επί της ουσίας ότι πρέπει τα brands όταν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο, όταν πάνε να κάνουν κάποιο storytelling, να πούνε μια ιστορία στο κοινό, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να έχουν απόλυτα τον έλεγχο. Πρέπει να αφήσεις λίγο ελεύθερο το δημιουργό, πρέπει να αφήσει λίγο ελεύθερο τον εαυτό σου να σε πάει λίγο πιο πέρα, γιατί έτσι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα. Όσο πιο ελεύθερο είναι ένα brand, όσο πιο ελεύθερο είναι ένα agency και αφήσει λιγάκι τον έλεγχο, μπορεί να αφήσει λιγάκι τον έλεγχο που δεν μπορούμε εύκολα, έτσι, κανείς μας. Είναι αλήθεια, έχουμε μάθει να ελέγχουμε τα πράγματα απόλυτα. Τότε τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί το storytelling θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Το concept που θα σκεφτεί το agency θα πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν σας βάζουν όμως KPIs σε τέτοιες ασκήσεις? Και πόσο τελικά εύκολο ή δύσκολο είναι αυτά τα KPIs να τηρηθούν και να επιτευχθούν, παράλληλα και να μείνει και αυθεντικό το storytelling και να υπάρχει μέσα εμπειρία του χρήστη, να φύγουμε λίγο από το product scope και να πάμε και σε λίγο πιο human προσεγγίσεις της κατάστασης. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στα ραντεβού με τους πελάτες. Δηλαδή, λες για τη δημιουργική ιδέα, μιλάς έτσι, εμπνέεσαι, λες πράγματα και ξαφνικά σου λέει KPIs. Λοιπόν, και έτσι γιώνεται λίγο η συζήτηση, αλλά πράγματι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το digital, η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό μέσο που υπάρχει, γι' αυτό και γίνεται και πάρα πολύ μεγάλος χαμός, που μπορεί πλέον να μετρηθεί. Τα πάντα είναι μετρήσιμα. Δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο μέσο και αυτό ανέκαθεν, γιατί ασχολούμαι και με το digital από το 2000, ήταν πάντα το μεγάλο του ατού και το αντίστοιχα μεγάλο του τροχοπέδι. Ακριβώς επειδή είναι μετρήσιμα, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά και αρνητικά για το ίδιο το μέσο και στην ανάπτυξή του μέχρι σήμερα. Τα KPIs είναι πάρα πολύ σημαντικά και φυσικά πρέπει να θέτουμε σε κάθε καμπάνια. Το μεγαλύτερο λάθος που εγώ αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι που έχει κάνει κάποιος άλλος, κάτι που έχουμε δει και μας αρέσει, κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά χωρίς να σκεφτόμαστε τελικά τι θα προσφέρει αυτό σε εμάς. Δηλαδή, δεν ερχόμαστε ποτέ σε ένα agency, μάλλον πάρα πολύ δύσκολα συμβαίνει αυτό, και να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Να πούμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, θέλουμε αυτή τη λύση, θέτουμε αυτά τα KPIs. Έχουμε στόχο. Πάντα εντάξει, υπάρχει ο στόχος να πουλήσουμε. Έτσι. Όλοι θέλουμε πωλήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει πωλήσεις. Πέρα από τις πωλήσεις όμως, που δεν είναι και απόλυτα μετρήσιμες, αν δεν έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορείς πλέον να πεις ότι έκανα αυτή την καμπάνια και δούλεψε και ήρθαν τόσες πωλήσεις. Επίσης, μπορείς να έχεις ένα τεράστιο μίξ
από τηλεόραση, από ραδιόφωνο κτλ. Οπότε να μην ξέρεις ακριβώς από πού σου ήρθε τελικά η πώληση στα καταστήματα, αν τελικά μπορείς να τη μετρήσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όμως, και πέρα από τις πωλήσεις, πρέπει να έχεις ξεκάθαρα metrics. Πρέπει να πεις ότι θέλω να δημιουργήσω awareness, άρα λοιπόν είμαι στα social media, άρα πρέπει να προσέξω το reach. Άρα λοιπόν πρέπει να θέσω ένα στόχο reach. Αν θέλεις να μιλήσεις για πιο ποιοτικά στοιχεία, όπως π.χ. είναι να περάσεις ένα πολύ συγκεκριμένο concept ή να περάσεις ένα πολύ συγκεκριμένο brand value, τότε θα μιλήσεις για engagement, θα μιλήσεις για interaction με τον χρήστη, άρα λοιπόν θα πας σε άλλου είδους KPIs. Η κάθε καμπάνια έχει το δικό της KPI. Το θέμα είναι να βρεις ποιο είναι αυτό και σίγουρα οι digital experts, τα agencies, εμείς μπορούμε να κατευθύνουμε αυτό και η δουλειά των marketeers είναι να πείσουν το αφεντικό τους ότι πάνε να κυνηγήσουν αυτό το KPI. Ωραία. Θα σας πω τη μαγική λέξη που την αντιμετωπίζω και εγώ δουλεύοντας σε agency. Έρχονται οι πελάτες λοιπόν και σου λένε θέλω αυτό που θα κάνουμε να γίνει viral. Είναι η κλασική λέξη. Λοιπόν, αυτή θα είναι και η τελευταία ερώτηση που θα κάνω προς όλους σας για να μείνει και λίγος χρόνος για το κοινό μας. Ωραία, viral. Κατά πόσο αυτή τη στιγμή είναι το ελληνικό κοινό έτοιμο και τα ίδια τα brands έτοιμα, ώστε να πάμε σε digital campaigns μεγάλης έκτασης και έντασης, που σημαίνει και αρκετά λεφτά, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το virality πραγματικά και ίσως να περάσει να αποκτήσει και μια offline οντότητα αυτή η καμπάνια. Είμαστε σε αυτό το σημείο ή απλά το viral που πολλοί οραματίζονται είναι ακόμα μακριά? Πολύ μεγάλη κουβέντα το viral και πολλά χρόνια νομίζω ότι κρατάει για όσους είναι πιο παλιοί εδώ πέρα στο πάνελ. Αυτό που θα πω εγώ καταρχήν είναι η ερώτηση έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή η ερώτηση, όχι η δική σου ερώτηση, έτσι, η ερώτηση του πελάτη. Θέλω να κάνω ένα viral. Αυτό από μόνο του είναι λιγάκι αντιφατικό. Το viral είναι κάτι το οποίο γίνεται spontaneously. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει επειδή το θέλω. Δεν είναι άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Δεν γίνεται. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πρακτικές, υπάρχουν κάποιες δομές που πρέπει ένα agency να ακολουθήσει, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμβούν, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα γίνει viral. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο το χτίζεις όχι τελευταία στιγμή, γιατί πάντα υπάρχει και ένα θέμα χρονισμού στην χώρα στην οποία ζούμε και στους ρυθμούς στους οποίους ζούμε και λόγω της οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, για να τα λέμε όλα σωστά. Άρα, λοιπόν, και η νοοτροπία τα θέλω χτες όλα. Ναι, δεν γίνεται. Θέλει πολύ σωστή σκέψη. Πρέπει να μελετήσεις, να πάρεις πάρα πολύ καλά insight καταρχήν του κοινού σου, να έχεις καταλάβει, να έχεις πιάσει μια πολύ καλή δημιουργική ιδέα για να μπορέσεις να την εξελίξεις, να έχεις χρόνο να κάνεις αυτό το execution και χρόνο να το αφήσεις να δουλέψει με διάφορες τεχνικές και μεθόδους προκειμένου να καταφέρεις τελικά το virality. Νίκη, πονεμένη ιστορία, έτσι. Ναι, εντάξει. Από τότε που άρχισα να δουλεύω, νομίζω κάθε χρόνο μία φορά μου λέει ένας πελάτης, δηλαδή γελάω. Εντάξει, πλέον έχω φτιάξει και τζιφάκι συγκεκριμένο για αυτό το πράγμα, γιατί είναι αστείο. Επειδή δουλεύω τώρα σε μια εταιρεία η οποία είχε την τύχη να κάνει πέρσι μια πολύ viral campaign για την ActionAid, το κοινωνικό πείραμα. Αυτό συγκίνησε τον κόσμο, ο κόσμος το μοιράστηκε, οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που θα κάνουν τον κόσμο να μοιραστεί. Είτε είναι ένα αστείο βίντεο του Τζέρεμι, για τον υποχθόνη ας πούμε, είτε είναι ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα που ήταν της ActionAid, είτε ήταν η διαφήμιση της Αλφα που όλοι κλαίγαμε το Μητροπάνο, τέλος πάντων. Πρέπει να υπάρχει ένα reason why για να γίνει κάτι viral. Με το ζόρι viral δεν γίνεται. Αν κάτι συγκινήσει τον κόσμο, θα γίνει viral. Δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε και είναι αστείο πλέον να ζητάει ο πελάτης αυτό και εμείς να μην του λέμε ότι λέει βλακίες. Πολύ απλά. Έθελε την άποψή σου. Δύσκολα τα πράγματα στο LinkedIn. Γιατί οι περισσότεροι πελάτες, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι σε μένα τουλάχιστον σε συναντήσεις που κάνουμε δεν είναι ότι πώς αυτό θα βγει viral, είναι πες μου πώς δεν θα ξοδέψω λεφτά στο LinkedIn. Ωραία. Λες και λες ωραία. Άντε τώρα να ξεκινήσει τη συζήτηση. Υπάρχει τρόπος. Στο LinkedIn υπάρχει τρόπος, αλλά έχει κόστος. Αλλά έχει κόστος σε εργατόρες. Θέλει αφιέρωση χρόνου. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος μέσα στο LinkedIn, ακριβώς επειδή δεν το ξέρει, δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί π.χ. τα invitations. Να πάρουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Σου λέει λοιπόν, δεν το ξέρω, δεν τον κάνω accept. Απλά πράγματα.
Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος έχει 20.000 connections από πίσω του, απλά χρειάζεται ένα like και βγήκε viral. As simple as that. Αν το κάνει τη σωστή ώρα και τη σωστή ημέρα, απλά τα πράγματα είναι εύκολα. Και δεν χρειάζεται να δώσει τόσο πολύ μεγάλο κόστος, γι' αυτό και οι LinkedIn trainers παγκοσμίως, γιατί είμαστε μια κοινότητα γύρω στα περίπου 200 άτομα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το LinkedIn, αλλά cost effectively. Δεν χρειάζεται πάντα να εναποθέτεις όλες τις δυνάμεις σου μόνο στο κομμάτι της καμπάνιας και του advertising. Έχεις τη δυνατότητα με penetration σε συγκεκριμένο δίκτυο να το προσπαθήσεις μόνος σου. Αλλά θέλει αφιέρωση χρόνου. Και αν τυχόν το κοινό σου είναι και πάρα πολύ σχετικό, δηλαδή κάτι το οποίο ίσως δεν ακούγεται ωραία στα agencies και το καταλαβαίνω, και είμαι και εγώ πλέον agency, οπότε τους το λέω και εγώ ίδια, είναι ότι μου λένε, OK, πάρ' τη σελίδα, διαχειρίσου τη μόνη σου, φτιάξε τα όλα και κάνε τα μόνη σου. Εγώ είμαι εκπαιδεύτρια, δεν διαχειρίζομαι σελίδες. Έχω συνεργάτες που μπορούν να το κάνουν, αλλά μέχρι εκεί. Και τους λέω ότι αν τυχόν δεν... Ευχαριστώ. Αν τυχόν δεν το δουλέψουν οι ίδιοι που έχουν το relevant audience τους, ένας άνθρωπος σαν και εμένα δεν έχει relevant audience με μια construction company. Οπότε δεν θα μπορέσω εγώ να φτάσω δυνητικά, τουλάχιστον εύκολα, στους πελάτες τους, στους συνεργάτες τους, στους προμηθευτές τους και όλα αυτά. Θέλει εργατόρες. Δηλαδή, one way or the other, έχει κόστος. Επένδυση σε χρόνο. Ναι. Σίγουρα. Κωνσταντίνε, σε βλέπω και χαμογελάς. Χαμογελάω γιατί προσπαθώ να με κοιτάξει ο τρενταφύλου, όπως τον κοιτούσα εγώ πριν 3 χρόνια που ήμουν εδώ, αλλά δεν μου δίνει σημασία. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αν κάτι στο online περιβάλλον γίνει viral, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει πουλήσει. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Η πολύ πετυχημένη διαφήμιση που χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου, είμαι σίγουρος ότι οι φίλες μου και οι γνωστές σας και οι γνωστοί σας που τους έπεσε η κλάψη 11.30 ώρα το βράδυ και ακούγανε Μητροπάνο και κλαίγανε πάνω από το λάπτοπ για μια πρωίν, την επόμενη μέρα το μεσημέρι το βράδυ σίγουρα παραγγείλανε ένα μοχίτο στρόμπερι. Δεν είναι πια μπύρα. Για να μην πάμε ακόμα παλιότερα και ανακαλύψω και καρφώσω και εγώ την ηλικία μου με το παριζάκι του Ιφαντή και τον Γκάμι Μπέρ που όλα τα παιδάκια χορεύανε, αλλά την τελική επιλογή την έκανε η μαμά. Και αντί να πάρει το σαλαμάκι που έκανε 5 ευρώ, έπαιρνε το άλλο που έκανε 3. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όταν κάτι γίνεται viral στο online περιβάλλον δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχει πετύχει και το σκοπό του. Επομένως, τι συμβουλεύεις στους πελάτες σου? Να έχουν πολλά λεφτά στην τσέπη και να ξέρουν τι θέλουν. Ευχαριστώ. Τζέρεμι. Τι να πω, εντάξει, τα είπαν όλα τα παιδιά. Viral. Μπορείς κατά μία έννοια να προσεγγίσεις κάτι το οποίο μπορεί να γίνει viral, εάν έχεις διορατικότητα και βλέπεις γενικότερα και γνωρίζεις πολύ καλά το χώρο του ίντερνετ. Ωστόσο, οι εταιρείες είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν. Οπότε, όταν προσπαθεί μια εταιρεία εσκεμμένα, Sony και Dena, κάνει με το ζόρι κάτι viral, ας πούμε, αυτό θα το καταλάβει ο κόσμος. Και από αντίδραση και μόνο πιστεύω δεν θα το κάνει. Δεν θα το μοιραστεί τέλος πάντων στα social media και πουθενά. Δηλαδή, το βρίσκω λίγο περιττό. Για μένα, καλό είναι να προσεγγίσουν ένα συγκεκριμένο target group, να ξέρουν τι θέλουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή, αν είναι κάτι που είναι όντως καλό, θα ίσως πάρει και περισσότερη απήχηση. Αυτό, τα περισσότερα και τα παιδιά.